Σε μια περίοδο που η τεχνολογία έχει εισχωρήσει στην καθημερινότητα της νέας γενιάς, οι κίνδυνοι μέσα από τη χρήση του διαδικτύου ολοένα και αυξάνονται και η ασφαλής πλοήγηση αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Το CSI Institute, πρόεδρος του οποίου είναι ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας Μανώλης Φακιανάκης, υλοποιεί το πρόγραμμα «Μάθηση χωρίς σύνορα», με στόχο να εκπαιδεύσει παιδιά σε πρώτη φάση στην εκμάθηση του κώδικα και στη συνέχεια στη ρομποτική. Η αρχή έγινε σήμερα στα Ανόγια με τη συνδρομή της Εκκλησίας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έχω μονομάθηση «Μάθηση χωρίς σύνορα». Με λίγα λόγια, μπορούν όλοι να εκπαιδευτούν και να εκπαιδευτούν σε κάτι το οποίο είναι το μέλλον. Έχω πει και εγώ και άλλοι πολλοί, και θα σταματήσω στον Ομπάμα, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, που είχε πει 20 μέρες πριν φύγει ότι τα παιδιά που δεν θα γνωρίζουν να προγραμματίζουν υπολογιστές θα είναι ανέταχτα πλέον στις νέες κοινωνίες. Είναι εντελώς δωρεάν αυτό που θα κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι με αυτή την ιδέα και θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε τα παιδιά από τη δική μας πλευρά και βέβαια και εκπαιδευτικοί που θα είναι από την άλλη πλευρά να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα και να τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρίες που σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσαν να τις έχουν. Είναι ότι πιο σοβαρό πιστεύουμε για τους νέους ανθρώπους. Εδώ αποδεικνύουμε με έργα και όχι μόνο με λόγια ότι η Εκκλησία είναι δίπλα στους νέους ανθρώπους. Μέσω ειδικών προγραμμάτων, καταξιωμένοι επιστήμονες θα προσφέρουν δωρεάν τις γνώσεις τους μέσω του διαδικτύου και της ειδικής πλατφόρμας Blackboard, η οποία χρησιμοποιείται διεθνώς από κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα για την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Εμείς προσφέρουμε το τεχνολογικό υπόβαθρο προκειμένου του Ινστιτούτο να καλύψει όλη την εκπαιδευτική διαδικασία εξαποστάσεως τόσο στην Κρήτη όσο και σε άλλες περιοχές απομακρυσμένες της Ελλάδας προς όφελος των παιδιών. Συμβολικά σήμερα ξεκινάμε από τα Ανόγια, ξεκινάμε από την Εκκλησία. Η Εκκλησία μας υποδέχεται με αγάπη. Ο Παπανδρέας, ο Κεφαλογιάννης εδώ μας έχει παραχωρήσει χώρο και έτσι το CSI πήρε σάρκα και οστά από τα Ανόγια. Δίδουν τη δυνατότητα στα παιδιά των Ανογείων να μπορούν να εκπαιδευτούν σε αυτά τα πράγματα, έτσι ιδιαίτερα για τους κινδύνους του διαδικτύου που μπορεί να υπάρξουν. Μετρώντας λίγους μήνες από τη δημιουργία του, το CSI Institute βρίσκεται δίπλα στους πολίτες μέσα από ημερίδες που έχει οργανώσει με στόχο το κοινό όφελος και την προσφορά στη νέα γενιά. Το πρόγραμμα «Μάθηση χωρίς σύνορα» θα συνεχιστεί στην Αμοργό και στους δήμους Φιλής, Πλατανιά και Καστοριάς. Να βρούμε νέα ταλέντα πληροφορικής από τη χώρα μας. Άρα με λίγα λόγια, εμείς τι κάνουμε, από τα 5.000 παιδιά, τα 10.000 παιδιά που θα βάλουμε στο πρόγραμμα, να μπορέσουμε να βρούμε ταλέντα τα οποία θα τα βγάλουμε στο εξωτερικό και στην αγορά εκτός από τη χώρα μας. Η μεγαλύτερη απειλή τώρα που ζούμε είναι μέσα από το διαδίκτυο. Με λίγα λόγια, το FBI λέει ότι η νούμερο ένα απειλή στον κόσμο είναι το διαδίκτυο και η τρομοκρατία μέσα από τα δίκτυα. Άρα αυτό και μόνο λέει πολλά.